Όταν εγώ πλησίαζα εκεί, η προσωπική μου ασφάλεια μου είπε ότι θέλει να έχουν ένα κλειό γύρω μου, γιατί φοβόντουσαν ότι μπορεί να με χτυπήσουν. Εγώ ζήτησα και από την προσωπική μου ασφάλεια, αλλά και από τις δυνάμεις που ήταν εκεί, τις είχε στείλει ο τοπικός υποδιευθυντής, γιατί είχε δει τη φασαρία που είχε προηγηθεί, δεν τις είχα ζητήσει εγώ. Τους είπα ότι θέλω να είναι μακριά από μένα, ότι θέλω να συνομιλήσω με τον κόσμο και ότι θέλω να παρέμουν μόνο αν δουν να ασκείται βία εναντίον μου. Και έτσι έμειναν οι δυνάμεις των ΜΑΤ πιο πίσω, όπως και η δική μου προσωπική ασφάλεια πιο πίσω. Γι' αυτό και είδατε εμένα να είμαι μέσα στον κόσμο. Αυτό να σκεφτείτε ότι έγινε, παρόλο που μόλις κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο με τον κύριο Σκανδαλάκη, μας πέταξαν και έναν καφέ. Ο οποίος εμένα δεν με πέτυχε βέβαια, αυτό δεν έχει σημασία, η πρόθεση να με πετύχει. Πήγα λοιπόν και μπήκα μέσα στο συγκεκριμένο πλήθος, μίλαγα με τον κόσμο, να πω τα περισσότερα που λέγανε ήταν κατά της κυβερνήσεως και για τις απολύσεις των σχολικών φυλάκων και τέτοια, και δεν είχαν καμία σχέση με το νοσοκομείο, με την υγεία. Για την υγεία δεν είπα σχεδόν τίποτα. Άλλως μετά θα σας εξηγήσω και τι μου είπαν μέσα για, το σχέδιο, για τα σχέδια που έχω για την υγεία, όπου με επιβράβευσαν οι γιατροί του νοσοκομείου. Και κάποια στιγμή, αφού μιλάγανε, αυτοί λέγανε τα συνθήματα, φωνάζανε, κάνω ένα βήμα μπρος για να προχωρήσω. Και λέω, εντάξει παιδιά, πάμε τώρα στο αμφιθέατρο να έρθετε να πείτε αυτά τα οποία θέλετε να πείτε μέσα στο αμφιθέατρο. Την ώρα που πάω να κάνω το βήμα μπρος, κάνουν οι συγκεντρωμένοι ένα κλειό για να με εμποδίσουν, με σπρώχνουν και κάπως με χτυπάει. Είναι τα πλάνα που εμείς βλέπουμε την ώρα που είστε εσείς, μόλις φαίνεται να έχετε φτάσει, όχι εδώ με τα ΜΑΤ που είναι πια μέσα στο νοσοκομείο, αλλά έξω, που δεν φαίνονται εδώ. Βλέπετε. Εδώ τώρα δεν φαίνονται αστυνομικοί πράγματι γύρω σας. Εδώ βλέπουμε, είστε με την πλάτη γυρισμένη και είστε σε άμεση επαφή με τους, συγκεντρωμένους. Η αστυνομία επενεύει όταν είδαν ότι με χτύπησαν, όταν είδαν ότι πέσαν πάνω μου. Μετά από αυτό που βλέπουμε, λέτε ότι ακολούθησε βιοπραγίες βάρος σας. Ακριβώς. Μετά από αυτό έγινε ακριβώς. Δεν ξέρω το τι βλέπετε, δεν έχω εικόνα μπροστά μου. Ναι, σας βλέπουμε να προσπαθείτε έτσι. Να μιλήσετε εκεί με κάποιους εργαζόμενους. Μπράβο, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αφού λοιπόν έγινε αυτό, είπα μέσα στην αστυνομία ότι δεν θέλω να γίνουν περαιτέρω επεισόδια και πήγα στο αυτοκίνητο και μπήκα από πλαϊνή είσοδο. Όπου η αστυνομία ήρθε και φιλούσε το αμφιθέατρο, γιατί απ' έξω και τότε φωνάζανε. Αυτό που λένε οι εργαζόμενοι ήταν λίγοι, αυτό που ήταν μέσα στο αμφιθέατρο, ναι. Είναι σχεδόν αστείο. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουν μαζευτεί απ' έξω όλοι αυτοί οι κύριοι, που δεν θα τους χαρακτηρίσω, απειλούν δια της βίας οποιονδήποτε πλησιάσει στο αμφιθέατρο και προφανώς απειλούν και τους γιατρούς του νοσοκομείου, ότι όπως πάει να μιλήσει με τον Γεωργιάδη και τον Υπουργό, θα έχει να κάνει μαζί μας. Προφανώς δεν θα ήταν αυτή η συγκέντρωση και η πιο δημοφιλή συγκέντρωση του νοσοκομείου. Όμως πρέπει να σας πω ότι ήταν όλη η διοίκηση και όλοι οι διευθυντές των κλινικών. Είχαμε μία ώρα συζήτηση. Πρέπει να σας πω τα σχετικά βίντεο είναι στη διάθεσή σας, όταν στην εκπρόσωπο των εργαζομένων τη ζητώ να μου ζητήσει συγγνώμη για το χτύπημα. Και σε κανένα σημείο η κυρία εκπρόσωπο των εργαζομένων μέσα στο αμφιθέατρο το βίντεο στη διάθεσή σας δεν λέει ότι δεν με χτυπήσανε, γιατί το ήξερε ότι με είχαν χτυπήσει. Και κάλεσα το σύλλογο των εργαζομένων να έρθει μέσα στο αμφιθέατρο. Όλα θα έχουν γίνει on camera που σας λέω, έτσι είναι καταγεγραμμένα. Μέσα στο αμφιθέατρο να μου ζητήσουν συγγνώμη για το χτύπημα και να συζητήσουμε για τα αιτήματά τους. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων δήλωσε ότι δεν πρόκειται να έρθει στο αμφιθέατρο γιατί δεν δέχεται να έρθει όσο είναι έξω οι δυνάμεις των ΜΑΤ, όσο είναι έξω η αστυνομία. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι και λίγο αστείο. Αν δεν υπήρχε η αστυνομία, δια της βίας δεν θα με άφηνα να πάω να μιλήσω. Επειδή όμως είχε έρθει η αστυνομία, η οποία ήρθε γιατί αυτοί ασκούσαν βία εναντίον μου. Είχαν τα μούτρα να εκφράζουν και τη διαμαρτυρία τους, γιατί υπήρχε η αστυνομία. Λοιπόν, για να το τελειώνουμε όλο αυτό. Εγώ είμαι Υπουργός Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είμαι Υπουργός μιας νομίμως εκλεγμένης κυβερνήσεως από δημοκρατικές εκλογές. Ταυτόχρονα είμαι εκλεγμένος βουλευτής με σταυρό της Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζουν κάποιοι ότι έχουν το δικαίωμα να με εμποδίσουν να πάω ως Υπουργός Υγείας να επισκεφθώ τα νοσοκομεία της χώρας. Να διαμαρτυρηθούν, έχουν το δικαίωμα, κύριε Υπουργέ. Οι κύριοι αυτού του συλλόγου. Ένα λεπτό. Να διαμαρτυρηθούν, έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν και εκείνη την άποψή τους, τη διαφωνία τους. Τους είπα να το ολοκλώσω. Άποψη μπορεί να έχουν όσοι θέλουν. Εγώ δεν τους είπα να μην διαμαρτυρηθούν. Ίσα-ίσα που τους είπα, διαμαρτυρηθείτε όσο θέλετε. Και ίσα-ίσα που τους πλησίασα μόνος μου, χωρίς αστυνομία, ήταν μέτρα πίσω μου και μπήκα μέσα στους συγκεντρωμένους για να τους δείξω ότι δεν θέλω να έχω μαζί τους ένταση, αλλά θέλω να έχω μαζί τους διάλογο. Εκείνοι όμως μου απαγόρευσαν δια της βίας την είσοδο. Θέλω λοιπόν να είμαι ξεκάθαρος
Το νοσοκομείο δεν ανήκει σε αυτό το σύλλογο. Το νοσοκομείο ανήκει στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός εκπροσωπείται από το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση, γιατί έχουμε ευτυχώς δημοκρατία στη χώρα και δεν έχουμε τα καθεστώτα τα οποία θα ήθελαν αυτοί οι κύριοι που σήμερα με προπυλάκησαν. Επειδή έχουμε δημοκρατία, θα πηγαίνω ως υπουργός σε όσα νοσοκομεία τώρα νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνω. Θέλω να πω τελευταίο, ότι σε καμία περίπτωση αυτή η συμπεριφορά αυτών των λίγων σημερινών τραμπούκων δεν έχει να κάνει με γενικά τους εργαζομένους των νοσοκομείων. Έχω όλα τα πλάνα στη διάθεσή σας. Ναι. Και από την επίσκεψή μου στο κρατικό Νικαίας, και από την επίσκεψή μου σήμερα στο ΙΚΑ Περιστερίου, και από την επίσκεψή μου στο Λαϊκό, κανένα πρόβλημα δεν υπήρξε σε κανένα άλλο νοσοκομείο παρά μόνο στο Αττικόν. Τώρα, όπου όμως έμαθα εκ των υστέρων από πρώην συναδέλφους μου, υπουργούς, κανείς δεν πήγαινε, γιατί σε αυτό το νοσοκομείο υπάρχει αυτός ο σύλλογος που από ό,τι έμαθα είναι της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, ο οποίος μονίμως προπυλακίζει, απειλεί με προπυλακισμούς όποιο πολιτικό πρόσωπο της ελληνικής δημοκρατίας θέλει να πάει εκεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχει και μια απάντηση από την πλευρά που καταγγέλλεται αυτά για τους εργαζόμενους. Δεν έχω καμία αντίρρηση, από τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων. Ναι. Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί έχει διακοπεί η επικοινωνία μου με το κοντρόλ και δεν ξέρω αν τον έχουμε. Πρώτα θα μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σημερινή του συμπεριφορά. Και μετά να κάνω όσο διάλογο θέλετε. Αν δεν ακούσω συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω διάλογο μαζί του. Ωραία. Μέχρι να αποκατασταθεί η δική μου επικοινωνία, αν έχουμε τον κύριο Πλαγιανάκο, να τον βγάλουμε στον αέρα ή να συνεχίσουμε τον υπουργό. Τον έχουμε τον κύριο Πλαγιανάκο, μας ακούτε? Όχι, δεν τον έχουμε. Οπότε συνεχίζουμε με εσάς, κύριε Υπουργέ. Και λέτε ότι θα συνεχίσετε παρά τις αντιδράσεις. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω. Το γραφείο είναι ανοιχτό και για αυτούς. Δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Εγώ θέλω να λύσω προβλήματα. Προχθές με τον κύριο Σταϊκούρα λύσαμε το θέμα των εφημεριών των γιατρών και στις 22 Ιουλίου θα πληρωθούν τις εφημερίες τους που ήταν μεγάλο θέμα για αυτούς και μου το θέσανε εδώ μετεπιτάσεως. Σήμερα λύσαμε τον κύριο Κοντό και βγάλουμε από ληξιπρόθεσμες οφειλές 100 εκατομμύρια για να πληρωθούν χρωστούμενα ληξιπρόθεσμα που είχαν οι γιατροί εδώ και 2 χρόνια. Και το λύσαμε σήμερα αυτό. Λύσαμε το θέμα του ΟΚΑΝΑ με την τροπολογία που κάναμε δεκτή του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν ανησυχία οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν με αυτά που του δίνουν τα λεφτά πίσω. Θέλω να σας πω ότι αυτές τις 3 εβδομάδες, παρόλο που ανέλαβα υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, με μία τρόικα πάνω από το κεφάλι μου, με ένα ξαφνικό έλλειμμα του ΕΟΠΗ που πρέπει να λυθεί με το περίφημο clawback και όλα αυτά που ξέρετε. Εγώ δεν έχω χάσει ένα λεπτό να μην επισκέπτομαι νοσοκομεία, να μην μιλάω συνεχώς με τους εργαζομένους. Έχω δει όλους τους συλλόγους των εργαζομένων της χώρας, τις ομοσπονδίες τους, 2 και 3 φορές την κάθε μία. Δεν υπάρχει μία που δεν έχει έρθει να με δει αυτές τις 3 εβδομάδες. Ταυτόχρονα προσπαθώ να πηγαίνω στα νοσοκομεία για να δώσω την αίσθηση ότι ο Υπουργός Υγείας είναι παρόν. Σε αυτή τη μάχη τους εργαζομένους τους θέλω μαζί μου, τους θέλω συμμάχους. Αλλά κοιτάξτε, θα είναι σύμμαχοί σας, θα είναι σύμμαχοί σας εάν γνωρίζουν ότι δεν θα μείνει κανείς χωρίς εργασία. Θα έρθω να σας το πω αυτό. Αμέσως μετά θα το πω. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να δεχθώ ότι υπάρχει ένας δημοκράτης Έλληνας πολίτης που δεν θα καταδικάσει απερίφραστο γεγονός ότι κάποιοι κύριοι, σύλλογος, ξεσύλλογος, ό,τι θέλετε, ο Πάπας της Ρώμης να ήταν, ότι έχουν το δικαίωμα δια της βίας να απαγορεύσουν σε έναν υπουργό της ελληνικής δημοκρατίας να επισκεφθεί ένα νοσοκομείο δημόσιο. Με συγχωρείτε, αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό είναι φασιστικό, αυτό είναι αντιδημοκρατικό. Εγώ δεν πρόκειται να το δεχθώ, να είμαστε σε αυτό καθαροί. Εγώ δεν τους φοβάμαι, γι' αυτό μπορώ και πηγαίνω μπροστά τους χωρίς αστυνομική φρουρά. Δεν τους φοβάμαι. Πιστεύω ότι ο υπουργός πρέπει να μιλάει με τους εργαζομένους, ακόμα και με αυτούς όπου έχει τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, ιδεολογική διαφορά ή τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, αντίρρηση. Αλλά νομίζω δεν υπάρχει κανένας, δεν μπορώ να το πιστέψω, ούτε ένας στην Ελλάδα που δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνανε σήμερα, αυτοί οι λίγοι, αυτή η μία χούφτα που δεν εκπροσωπούν το Αττικό νοσοκομείο, αδυνατό να πιστέψω ότι αυτοί εκπροσωπούν το Αττικό νοσοκομείο, αδυνατό να πιστέψω ότι στα αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι αυτό το οποίο ήθελαν να κάνουν είναι να βιοπραγήσουν ή να με εμποδίσουν για τις βίας να πάω στο Αττικό νοσοκομείο. Και να τους πω και τώρα για να είμαστε συνεννοημένοι. Θα ξαναπάω στο Αττικό νοσοκομείο και πολλές φορές.